εδώ και πολλά χρόνια οι εκδηλώσεις από το χωριστικό οργανισμό των Δρασπύρων. Εμείς ως Δήμος, επειδή φέτο δίνεται μια ιδιαίτερη βαρύτητα από εκδηλώσεις και ποσοτικές και ποιοτικές από τον οργανισμό, να ευχαριστήσουμε, θέλουμε, τον καλλιτεχνικό διευθυντή, τον κύριο Γιώργο Πουλιάνη, γιατί επέλεξε το Αμίδο φέτο να γίνουν τόσο καλές εκδηλώσεις, τις οποίες πιστεύω ότι είναι και πολύ πετυχημένες. Να σας ευχαριστήσω που είστε εδώ, που καλείτε το γεγονός, και να πάρει το λόγο ο καλλιτεχνικός διευθυντής, ο υπουργός, ο κ. Δένης. Ευχαριστώ, Δήμαρχε. Ευχαριστώ πολύ, Δήμαρχε, αλλά τόσο σύντομο, που λόγιζα ένα 20 λεπτό. Λοιπόν, καλή σας μέρα. Ακούσα, είστε και εδώ τα μέλη του ΔΕΤΑ Συμμετεπρεσπών, γιατί είστε τόσο σεμνοί, τέλος πάντων. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ τους συναδέλφους μου, τους δημοσιογράφους και τα όσους φίλους έχουν έρθει από διάφορα μέσα λογικής επικοινωνίας. Παραμένω πάντα ένα δημοσιογράφος και μάλιστα εν εγρηγώση και όχι εν υπνώση. Είναι ωραίο αυτό που ξέρετε και εσείς, είναι ένα υπέροχο πράγμα η δημοσιογραφία, άλλο που παραπονιόμαστε. Πρέπει να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κύριο Θεοδωρίδη για τη συνεργασία που έχω μαζί του τόσα χρόνια, ιδιαίτερα για τη συνεργασία του περίοδου Πρεσπών. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Διοικητικό Συμβούλιο του Δήμου Μηντέου, γιατί ξέρω ότι πέρα και από το σεβασμό που δείχνει στο προσωπικό μου, και αυτό το θεωρώ πολύ ξεχωριστό στοιχείο, δουλεύουν όταν ερχόμαστε εδώ. Είδα πως δουλέψαν πέρσι και δεν χρειάζεται να τους αναφέρω. Τον λέω πάντα ο τροχονόμος του Θριάμβου, γιατί τους όλους του Θριάμβου υποτίθεται ήταν αυτός που έκανε τα πάντα. Ευχαριστώ τα νεότερα παιδιά. Φτιάξανε την βιβλιοθήκη με ένα τέλειο τρόπο. Ένα τέλειο τρόπο. Την αρετή που είναι εκεί και που ήταν η ψυχή τότε της υπόθεσης, μαζί με τον φίλο μου. Το δήμαρχο που έκανε τα πάντα για να γίνει αυτό το κόσμο, για μένα είναι ένα κόσμο, όχι επειδή μου έδωσαν την τιμή την μεγάλη που δεν τη ζήτησα, αλλά χαίρομαι που συμβαίνει να την ονομάσουν με το όνομα της οικογένειας μου, το δικό μου, αλλά εγώ πιστεύω της οικογένειας μου, γιατί έπεται συνέχεια η κόρη μου, η Τατιάνα, θα τον δωρήσει μεγάλο μέρος της παιδικής βιβλιοθήκης που έχει, έχει μια εξαιρετική παιδική βιβλιοθήκη λόγω των τριών κοριτσιών που έχει. Οφείλουμε στο Αμίδιο πολλά πράγματα. Ο προσωπικά είχα κάνει απολογισμό τη 25ετία μου, περίπου τη 23 χρόνια στην πολιτική, λέγοντα ότι αν έχω αδικήσει ένα τόπο είναι η γενέτειρά μου μόνο. Πράγμα που συμβαίνει, δεν συγκρίνω τον εαυτό μου με αυτού που θα πω, αλλά για να γλιτώσω από το βάρο που είχε αυτή η σύγκριση, να μου λένε ότι παντού έκανε κάτι στο Αμίδιο δεν έκανε, έλεγα γιατί έκανε Παπανδρέου στο Καλέντζι, έκανε ο Καραμαλή στο QPA, έβαζα στο ζυγαριά του Παπανδρέου του Καραμαλή. Που δεν είχαν κάνει γιατί πολλά πράγματα στα χωριά του. Ιδιαίτερα ο Παπανδρέου στο Καλέντζι δεν είχε κάνει τίποτα. Ο Κατσικόρα έλεγε ότι άμα βάζει εκεί να υπάρχει υποψήφιο, του λέγε πρόεδρε, δεν αργεί. Λοιπόν, ευχαριστώ για τι συνεργασίε σε όλα τα επίπεδα, κυρίω το ανθρώπινο που μετράει. Όντω, φέτο το Αμίντο είναι, θα έλεγα, το τιμόμενο μέρο του νομού, υπεράνω των Πρεσπών. Σε βαθμό που διακριτικά ο Δήμαρχο του Πρεσπών, συμπαθέστατο Δήμαρχο του Πρεσπών, το υπενθύμησε. Του λέω όμω του χρόνου, το τριήμερο του εμφυλίου πολέμου. Θα γιορταστεί στα μέρη σας, εκεί που έγινε η υποχώρηση του Δημοκρατικού Στρατού και εκεί που έγιναν τελευταίες μάχες. Οφείλουμε εκεί να συμφιλειώσουμε όλους τους Έλληνες με την εικόνα του οποία έχει η Ελλάδα σήμερα σε σχέση με αυτά τα πράγματα. Τώρα για τις πρέσπες είναι αυτό να πω. Πρέσπες αρχίζει και καταλαβαίνει όλος ο κόσμος, ο θετικός μας ο νομός που το ξέρει, ότι είναι μια εθνική υπόθεση. Ποτέ δεν την είδαμε διαφορετικά, αλλά ντρεπόμαστε να το πούμε. Είναι μια εθνική υπόθεση. Γιατί εκεί είναι σύνορα με δύο χώρες. Άλλος ένας νομός έχει μόνο αυτό το προνόμιο που στις περιπτώσεις της δικής μας απαιτείται αρνητικό ιστορικά, ενώ έπρεπε να είναι όχι απλώς θετικό, να καλπάζει η ανάπτυξη λόγω αυτού του γεγονότος. Εν πάση περιπτώσει, η πρέσβες είναι αυτό που είναι, μια εθνική υπόθεση. Τιμούνται τα σύνορα, τιμάται ο ακριτικός νομός, οι ακρίτες κατοικοί του, η ιστορία της πρέσπας και σε πρόκειται στην ιστορία του νομού μας, της Φλόρινας. Αλλά εμείς από την αρχή εξακτηνώναμε τις εκδηλώσεις και σε άλλα μέρη, κυρίως στις πρωτεύουσες, όπως το Αμίντο. Και έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα στο παρελθόν. Όμως φέτος οι εκδηλώσεις είναι ιδιαίτερες. Δεν είναι χρονιά καλή οικονομικά, δεν μας εμπόδισε αυτό, Δήμαρχε, να κάνουμε εκδηλώσεις πολύ καλές και πολλές.
Περισσότερες έχω πέσει. Σας μιλάω με ειλικρίνεια ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε με την κυρία Μάτση κάνουμε το πρωί στο ξενοδοχείο έναν ισολογισμό. Τα έσοδά μας αυτή τη στιγμή είναι 50.000 και τα έξοδα προβλέπονται να φτάσουν σε 100.000. Δεν έχουμε καμία αμφιβολία, θα τα βρούμε. Θα τα βρούμε από χορηγούς, από το κράτος, από παντού. Πάση περιπτώσει, δεν οφείλουν όμως οι πρέσπες να το ξέρετε αυτό, ούτε ένα ευρώ είναι ο μόνος οργανισμός στην Ελλάδα, ούτε στο κράτος, ούτε σε καλλιτέχνη, ούτε σε κανέναν. Αυτό πρέπει να το ξέρουν όλοι οι συμπατριώτες μας. Δεν οφείλουμε σε κανέναν τίποτε. Και επίσης, όχι μόνο δεν οφείλουμε, αλλά ό,τι έχουμε κάνει εδώ, το 1/100 έχει γίνει αλλού. Μιλάω συνολικά τα χρόνια αυτά, τα 25, πώς είναι. 28, συγγνώμη. Πάντα χωρίς εισιτήριο. Αφήστε την εντύπωση του, τη πάω, θα το πω μετά. Οι πρέσπες δεν είχαν και δεν θα έχουν ποτέ εισιτήριο. Και αυτό δεν έχει γίνει στην Ελλάδα ποτέ. Να είναι όλες οι εκδηλώσεις 28 χρόνια. Με ισολογισμούς και δυσκολίες, πάντοτε χωρίς εισιτήριο. Δεν έχει πληρώσει ο Φλωρινιώτης, ο Αμυντιώτης, ο Πρεσπιώτης, 1 ευρώ γιατί έχει δει εδώ και εδώ, έχει δει τα πάντα. Έχουμε εφέρει στην περιοχή μας τα πάντα. Δεν μιλώ μόνο για το καλλιτεχνικό δυναμικό. Έχουν έρθει όλοι οι πρωθυπουργοί της χώρας, όλοι οι πρόεδροι της χώρας, όλοι οι πατριάρχες που υπήρχαν, 2-3 που διαδέχτηκαν, εδώ ήταν. Οι αρχιεπίσκοποι. Είναι τόπος προσκυνήματος πλέον. Πώς να το εξηγήσω αλλιώς. Γιατί έρχονται εδώ και δεν πάνε όλοι αλλού. Γιατί εδώ καταλαβαίνω ότι είναι κάτι διαφορετικό. Αυτό πετύχαμε. Να είναι κάτι διαφορετικό. Δεν είναι ένα φεστιβάλ. Είναι ένα άγγιγμα ότι το μέρος αυτό το ιερό υπάρχει, αλλά για να υπάρχει χρειάζεται και τη δική σας πνοή και τη δική σας βοήθεια. Το πρόγραμμα λοιπόν αρχίζει στις 23. Τώρα το λέμε καθαρά το πρόγραμμα. Με μια βραδιά που. Ίσως και ο Δήμαρχος δεν θα την ήξερε, με την έννοια ότι θα τιμήσουμε τον Μίμη Δωμάζο, ξέρετε αυτό, τον εμβληματικότερο ποδοσφαιριστή στην Ελλάδα, που θα έρθει εδώ με την οικογένειά του, παρουσιάζοντας το βιβλίο του, το οποίο έχω τιμή να το έχω παρουσιάσει 4-5 φορές, γίνεται παντού μεγάλες συγκεντρώσεις από τους Δήμους της Αθήνας, σε άλλα μέρη της Ελλάδας. Θα παρουσιάσουμε το βιβλίο του, θα μιλήσουν όλοι και οι τοπικοί παράγοντες, θα γίνει και στην Τολεμαϊδά. Την επομένη μια παρουσίαση από το Δήμαρχο οργανωμένη, θα τιμήσουμε στο πρόσωπο του Δωμάζου τον ελληνικό επιτρισμό. Αλλά εγώ δεν το βράδυ λοιπόν που θα γίνει αυτή η εκδήλωση μάλλον στο Άτερο, θέλω σαν πρώτη έκπληξη των εφετινών πρεσπών, και αυτό το αποφάσισε μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο, την κυρία Τσαμάζη, τα παιδιά του Γιουμπάντη, το φίλο που έχετε τώρα, το Δημήτρη Σκεντέρη, που είναι επικεφαλή στα θέματα, κυρίως τα έσω, τα πολιτιστικά, τα εσωτερικά του νομού και των γύρω χωρών. Εξαιρετικός είναι καθηγητής θεολογίας. Ο Αρκάνιος, ναι. Θα τραγουδήσει λοιπόν στο Άτερον η Γιώτα Γιάννα το βράδυ αυτό. Δήμαρχε, παρακαλώ πολύ να λάβετε υπόψη σας αρετή και όλοι οι συνεργάτες του εξαιρετικού του Δημάρχου ότι αυτή είναι μια θρηλυκή προσωπικότητα στην Αθήνα. Δεν έχει κάνει δισκογραφία, αλλά με σουρανούσε το 60 και το 70. Είναι 82 ετών η γυναίκα αυτή. Είναι, εμφανίζεται με, πώς λέγονται, τα τατουάζ, δερμάτινα. Είναι ροκ. Και παίζει φυσαρμόνικα και θεωρείται μέσα στις 5 καλύτερες φυσαρμόνικες της Ευρώπης. Η Γιώτα Γιάννα. Η δε ερμηνεία της είναι συγκλονιστική, είναι από την ψυχή της όψη. Λέει καλύτερα τα τραγούδια που ξέρετε από τους μεγάλους από αυτό. Από πολλούς μεγάλους, για να μην είμαστε προβολικοί, από τον τρόπο που τα λένε αυτοί. Για παράδειγμα, το Αυτή η νύχτα μένει, ο Κραουνάκης μου λέει, ωραία το λέει, μου λέει η Παππίου, αλλά για να δεις πώς το λέει η Γιώτα Γιάννα. Για άλλα τραγούδια που τα λένε, ας πούμε, του Καταδίδη, δεν μπορεί να τα πει ωραιότερα, αλλά θα ακούσετε πώς είναι η τραγουδίστρια αυτή εκείνο το βράδυ. Θα είναι η πρώτη έκπληξη. 24 του μηνός, λοιπόν, μπαίνουμε στο κύριο θέμα μας. Είναι η υπέροχη εκδήλωση που έχει κάνει ο Δήμος, θα μιλήσει ο κύριος Δήμαρχος γι' αυτό, με το αδερφοποιημένο χωριό, μάλλον έχει Δήμο Καραβά. Πρέπει να πείτε κάποιες λεπτομέρειες, εγώ να συνεχίσω. Εμείς συνεχίζουμε να επικοινωνούμε με τον αδερφοποιημένο Δήμο Καραβά, ένας κατεχόμενος δήμος στην περιοχή της Κερίνιας. Τον επισκεφτήκαμε, μας επισκέφτηκαν και έκτοτε συνδεόμαστε με δεσμούς και φιλίας και αδερφοσύνης, έτσι όπως επιβάλλει και αυτό που κάναμε, την αδερφοποίηση των δύο δήμων. Φέτο έχει γίνει αλλαγή και στη διοίκηση του Δήμου, ο νέος δήμαρχος
ο οποίος φυσικά μας είχε επισκεφθεί και παλιά, γιατί εκπροσωπούσε τον σύλλογο τον πολιτιστικό της κατεχόμενης εκεί περιοχής. Θα είναι επικεφαλής της αντιπροσωπείας του Δήμου και θα φέρουν και πολλούς νέους μαζί τους, οι οποίοι θα μας κάνουν και μία έκθεση φωτογραφίας εκείνη την βραδιά που θα τραγουδήσει η Ρωσία. Οπότε εκεί θα ανταλλάξουμε τα τυπικά της διαδικασίας της επίσκεψής τους. Θα έχουμε έκθεση φωτογραφίας από την κατεχόμενη περιοχή της πατρίδας τους και θα χορέψουν τα παιδιά του πολιτιστικού συλλόγου, χορούς, και θα μας πούνε τραγούδια από την περιοχή τους. Για μας είναι κάτι το ξεχωριστό και επειδή ενσωματώθηκε σε μια πολύ ωραία εκδήλωση την οποία κάνουμε πρέσπια με την Βογό, με την Ρωσαλία, εκεί νομίζω ότι θα είναι μία από τις πολύ πετυχημένες βραδιές αυτών των εκδηλώσεων. Στην βιβλιοθήκη φυσικά θα γίνουν όλα αυτά, στον γάμο χώρο της βιβλιοθήκης. Εμείς θα κρατήσουμε να είναι έτοιμος και περιμένουμε τον κόσμο να τη γεμίσει την βιβλιοθήκη, την Αμπίδης και τον γάμο όλο χώρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δήμαρχε. Θέλω να πω, παιδιά, ότι τη λέξη βιβλιοθήκη που την άκουσα είναι εδώ και από το νεαρό κορίτσι. Η Ευγενία, που ελπίζω να την κρατήσουμε μόνιμη κάτοικο στα κόμματά μας, γιατί είναι ερωτευμένη με έναν δικό μας άνθρωπο και θα τα καταφέρει, με, πιστεύω αυτό, να την κρατήσει μόνιμη μας ελευθερία του. Είναι ένα μικρό διαμαντάκι και αυτή, όπως και η Αρετή. Αυτοί έχουν κάνει μια βιβλιοθήκη, εγώ έχω δει πολλές βιβλιοθήκες, που αν και δεν είναι ακόμα, δεν μας έχουν αποδώσει όσα πρέπει η Αθήνα και το κράτος, και παρόλο που έχουν καθυστερήσει. Και η μια εδώ ένα πρόσημο πρόσημο, μόλις προχθές πάλι, ότι υπήρχε ο καινούριος νόμος. Δεν θέλω να τον συγκυρώ πολιτικά, δεν είμαστε για το λόγο εδώ, αλλά η βιβλιοθήκη θα γίνει αυτό που είχαμε υποσχεθεί. Και είχαμε υποσχεθεί να κάνουμε μία εκδήλωση κάθε χρόνο μεγάλη, και η πρώτη μεγάλη εκδήλωση είναι αυτή που γίνεται φέτος. Εμείς στηρίζουμε αυτά που έχουμε πει. Θα ελπίζω να τηρήσει και η πολιτεία όσα μας έχει πει. Δημόσια βιβλιοθήκη και τίποτε άλλο. Δημόσια βιβλιοθήκη. Και θα έρθει, βέβαια, τώρα αυτό δεν το ξέρω, σας το είχα πει, η διευθύντρια της βιβλιοθήκης της Βουλής των Ελλήνων, η κυρία Δρούλια, που δεν είχε έρθει πέρσι, θα έρθει για να μας πει πόσα πράγματα θα μας δώσει φέτος η βιβλιοθήκη, γιατί έχει περισσεύματα σημαντικά που θα δεστεί και εδώ. Αυτό είναι ένα καινούργιο στοιχείο. Θέλω να το κρατήσετε και εσείς οι δύο. Θα σας δώσω και τα τηλέφωνα της κυρία Δρούλια, ώστε πριν έρθει να έχετε μια επικοινωνία, θα αναλάβετε να την ξαναγίσετε εσείς. Λοιπόν, η Ρωσαλία είναι αυτή τη στιγμή ένα ανερχόμενο, παρόλο που δεν είναι νέα πολύ, είναι παντρεύτηκε έναν επίσης όχι πολύ νέο, το Σταύρο Σαρκάκο, ο οποίος διάγει το 78ο έτος της ηλικίας του. Είναι παραδοσιακή τραγουδίστρια, είναι κόρη παπά, γι' αυτό λέει καταπληκτικά τα παραδοσιακά τραγούδια. Σπούδασε στη σχολή του Κραουνάκη, στο Σπύρα Σπύρα και ήταν εκεί. Στη Σπύρα Σπύρα και ήταν εκεί. Εμείς την είδαμε πέρσι, ήταν εξαιρετική. Θεωρώ ότι για μικρούς χώρους είναι μαγική. Φανταστείτε ότι χθες βράδυ, που γιορτάστηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού, η βραδιά για την Πανσέλινο, εμείς είχαμε εκλογή βέβαια, στους δύο μεγαλύτερους χώρους της Αθήνας, στο Αρχαιολογικό Μουσείο, που είναι δίπλα στο Πολυτεχνείο, και στην Ακρόπολη, οι δύο τραγουδιστές που εκλήθησαν από το Υπουργείο Πολιτισμού για να ερμηνεύσουν αυτές τις βραδιές τραγούδια ήταν και οι δύο αυτοί που θα έρχονται εδώ. Η Ρωσαλία τραγούδισε στο Αρχαιολογικό Μουσείο και ο Μάνος Μητσιάς τραγούδισε στην Ακρόπολη. Δηλαδή, εμείς είχαμε πριν κλείσει τα προγράμματά μας, ξέροντας εγώ το χειμώνα από όλα που είδα, τα περισσότερα που μου άρεσαν ήταν το ρεσιτάλ της Ρωσαλία και το ρεσιτάλ της Τσιάρα Καραμπέτη για τον κάτσο που θα γίνει στον Άγιο Χίλιο. Η Ρωσαλία επίσης έχει κάνει δισκογραφία εξαιρετική, συνοδεύεται από δύο μουσικούς θαυμάσιους, τελείως αν δεν κάνω λάθος. Έχει κάτι καινούργια πράγματα που τα έχει ενοχιστώσει ο Μέγας, ξαχάκω, δεν το συζητάω. Θα είναι ξεχωριστή βραδιά αυτό, αμήντω. Θα είναι ποιοτική πολύ βραδιά αυτή. Και επειδή είπατε, κύριε Δήμαρχε, για την Κύπρο, και για μένα λες και ήρθε η συγκυρία και το έφερε έτσι, που να με συγκινεί βαθιά αυτή η βραδιά, γιατί είμαι ο μόνος, ίσως όχι ο μόνος, ο περισσότερο ταξιδεμένος στην Κύπρο Έλληνας δημοσιογράφος. Έχω κάνει 17 αποστολές στο νησί, έχω συναντήσει όλους τους ηγέτες, Μακάριο, Παπαδόπουλο, Κλειρίδη, Κυπριανού, τους πάντες. Έχω γράψει για όλα τα μεγάλα γεγονότα, μα κυρίως έχω κάνει την έρευνα για τους αγνοούμενους, που ήταν στα βάθη της Ανατολής, στην Ασία δηλαδή, Κωνσταντινούπολη, Εσκίσεχυρ, Άγκυρα, Αντίαμαν, Διάρμπακερ, ψάχνοντας αγνοούμενους. Ο Καραβάς λοιπόν που
που είναι κατεχόμενη περιοχή, είναι για μένα πολύ συγκινητικό. Δεν ξέρετε τι σημαίνει αγνώμονος. Αγνώμονος σημαίνει μια οικογένεια να έχει 7 νεκρούς, ας πούμε. Να μην ξέρει ποτέ αν ο άνθρωπος αυτός, ενδεχομένως να το ξέρει, να μην θέλει να παραδεχτεί ότι ο άνθρωπος αυτός έχει φύγει από τη ζωή. Χαίρομαι λοιπόν που είναι εδώ οι Κύπροι, γιατί δεν έχουμε δώσει, κάνω και μια αυτοκρατική έννοια στους Κύπριους πάντα, τα καλύτερα διαπιστευτεία σε σχέση με το πώς τους βλέπουμε. Εγώ την Κύπρο τη θεωρώ ένα τόπο τόσο συγκινητικό, είναι αυτό που λέει ο Σεφέρης. Δεν έχουν τάξη να μας θυμίζει την πατρίδα. Έτσι λέει ο Σεφέρης. Την Κύπρο τη θαλασσοφίλητη που την έταξαν να μας θυμίζει την πατρίδα. Αυτό είναι το χρέος μας, δηλαδή. Να θυμόμαστε την Κύπρο και να θυμόμαστε την πατρίδα. Φεύγουμε από το βράδυ του Σιρός, θα είχε πάλι αμίλιο την άλλη μέρα. Τώρα για το μέρος θα συνοηθούμε πιο μετά ιδιαίτερα, αν είναι αυτό που όλοι θέλουμε να γίνει εδώ και θα γίνει εδώ, αν είναι το καλύτερο να γίνει στο. Εδώ που είναι όλα τα καταστήματα και να είναι στον πυρήνα αυτό. Ή αν είναι να γίνει λόγω ποιοτικά του ήχου ίσως, πίσω στο προάμπλιο χώρο του, πάλι, του ιδίου σχολείου. Θα τα συζητήσουμε στην συνάντηση με τις φορείς αυτά τώρα. Κανένα πρόβλημα για μένα, το οποίο ο Δήμος θα το αποδεχτώ, δεν το συζητώ εδώ. Αλλά λέω για να μην ανακοινώσουμε οριστικά ότι είναι εδώ, εδώ είναι. Λοιπόν, είναι η Μέλισσες. Η Μέλισσες είναι το πιο αγαπητό νεανικό συγκρότημα στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Εμείς τους νέους αγαπάμε και θέλουμε κοντά μας. Εδώ θα έρθει πάρα πολλοί κόσμος και από τα γειτονικά μέρη για τις Μέλισσες. Όπως μαθαίνω ότι πηγαίνει σε όλα τα μέλη πάνω Μέλισσες, γίνεται χαμός. Είναι ένα πάρτι για την νεολαία, είναι μια διασκέδαση, αλλά είναι και καλοί τραγουδιστές, είναι και καλό συγκρότημα. Ο δε επικεφαλής τους, τον είχατε δει και στην τηλεόραση, είναι σοβαρό παιδί και είναι και καλό μουσικός. Αυτό είναι το δεύτερο βράδυ και είναι 25. Πράγμα. 24. 25 το δεύτερο βράδυ, ναι. 25 Παρασκευή είναι. Ωραία. 25 είναι Παρασκευή και είναι αυτό. 26 είναι Άγιος Αχίλλειος. Στον Άγιο Αχίλλειο, που είναι όπως πολύ σωστά το είπε ο Δήμαρχος, το κέντρο των εκδηλώσεων, ο μαγικός τόπος που οι εκδηλώσεις πήραν αυτό το χαρακτήρα, για τους χιλιάδες συμβολισμούς που έχει, τι να πούμε τώρα για τον Άγιο Αχίλλειο. Καλύτερα να το μάθουν καλά οι πατριώτες μας, οι φλωρινώτες, οι αμυντιώτες και όλοι εμείς, παρά να λέμε στους ξένους τι είναι ο Άγιος Αχίλλειος. Να το μάθουμε πρώτα εμείς τι είναι. Είναι ένα συγκλονιστικό μέρος όπου η φύση οδειάζει και μόνο ότι η περιοχή θεωρείται επίγειος παράδεισος από την UNESCO, μέσα στους 5 επίγειους παραδείσους έχει χαρακτηρίσει η UNESCO την περιοχή της μικρής Πρέσπας και μόνο που υπάρχουν τα δύο μεγαλειώδη είδη ενός είδους που χάνεται, η Ροδοπελεκάνη και η Αργυροπελεκάνη παγκόσμια, δεν ξεπερνά τα 500 ζευγάρια. Τα 170 ζουν στην Πρέσπα. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Και προστατεύεται από δύο συνθήκες διεθνείς. Έχει αυτή την πανίδα και φλωρίδα που δεν υπάρχει αλλού. Τώρα όλοι ερίζουν και θέλουν να κάνουν φυσιολατρικά και εμείς θέλουμε. Άλλο Νεστόριο, άλλο Πρέσπα. Άλλο Βεγορικιδά, έχει τεράστια ιστορία. Αρχιετυπική μακεδονική λίμνη, άλλο όμως πάλι Πρέσπα. Η Βεγορικιδά είναι δεύτερη κατά τη γνώμη μου σε τεράστια ιστορία και ενδεχομένως να είναι και η πρώτη σε ιστορία γιατί οι Πρωτομακεδόνες ήταν εδώ. Στο Πάτελι, στον Άγιο Παντελεήμονα ξεκίνησε η ιστορία όλη, παιδιά. Η Λυγιστίδα που λέμε τώρα, τι λέγεται η περιοχή αρχαία Λυγιστίδα, ήταν το Πάτελι. Το Πάτελι είχε μακεδονικό οίκο πολύ πρώτου Μεγάλου Αλεξάνδρου, ο οποίος μακεδονικός οίκος, οι Λυγιστές δηλαδή, ετροφοδότησε τον οίκο του Φιλίππου με τη μητέρα, με τη γιαγιά του Μεγάλου Αλεξάνδρου, την Ευρυδίκη που γεννήσε και στον Άγιο Παντελεήμονα. Για να ξέρουμε για την ιστορία του τόπου μας. Δηλαδή δεν είναι τυχαία τα μέλη μας. Καθώς επίσης πράγματα που εμείς θα έχουμε ξεχάσει λιγάκι, από εκεί. Το 1100 τα γράφει ο Χάμοντ που έδωσε τις ιδέες στον Ανδρώνικο να σκάψει στη Βεργίνα. Δεν θα σκάβει ο Ανδρώνικο στη Βεργίνα για δύο φυτά που είχε. Έσκαβε αλλού. Και ο Χάμοντ που υπηρέτησε με την Jet Service σαν μυστικός πράκτορας στις Πρέσπες ήταν τεράστιος αρχαιολόγος. Έχει γράψει την 12η ιστορία της Μακεδονίας και λέει μέσα ότι το Πάτελι είναι εισάξιο της Βεργίνας σε ιστορία. Και σε μακεδονική, ας πούμε. Αυτά θέλουμε να τα φτιάξουμε κάποια στιγμή. Πάμε στην εκδήλωση λοιπόν του Αγίου Παντελεήμονα. Μητσιάς Καραμπέτη. Αφιέρωμα στο Ρίγκο Γκάτσο. Το έχουμε κάνει πιο παλιά. Αγίου Αχιλίου. Μητσιάς Καραμπέτη. Μητσιάς είναι ο Μητσιάς, που ξέρετε. Η Καραμπέτη είναι η μεγαλύτερη Ελληνίδα ηθοποιός, σύμφωνο. Τι δουλειά έχει να τραγουδήσει κι όμως.
στο Παρνασσό, στον Ιστορικό Σύλλογο στην Αθήνα, που έγινε η εκδηλώση του, γινόταν κάθε Δευτέρα, ήταν να γίνουν ένα μήνα και διαρκούν ακόμα. Και είχαν αρχίσει το Γενάρη τον περασμένο. Και διαρκούν ακόμα. Χαλάει ο κόσμος. Sold out κάθε βράδυ. Κάθε Δευτέρα εννοώ. Λοιπόν, η Καραμπέλη δεν είναι ότι διαβάζει. Δεν είναι ότι μας βάζει στη μύση του τι είναι το φαινόμενο Γκάσος. Το μισό ελληνικό τραγούδι είναι Γκάσος. Το άλλο μισό είναι Τρεις Παπαδόπουλος και Ευτυχία Γουγιανοπούλου. Δεν είναι 100 οι τραγοί. Οι συμφέτες, οι συμβουλοί είναι 50. Αλλά μέσα στους 50 στην τριάδα είναι αυτή. Γκάσος, Ευτυχία, Λευτέρης. Και Ελευθερίου και λοιποί. Ο Γκάσος όμως είναι κατά την άποψή μου η κορυφή. Όχι γιατί έκανε με τον Χατζητάκη τα γνωστά μαγικά τραγούδια. Γιατί ο Γκάσος επηρέασε όλη την ελληνική τέχνη, επηρέασε τον Ελίτη, επηρέασε όλη τη γενιά του 30, επηρέασε τον Σεφέρη. Ήταν ο πνευματικός μέντορας του Ελίτη. Ένας άνθρωπος που πήρε Νόμπελ. Αυτός είναι ο Γκάσος. Έγραψε μια ποιητική συλλογή, αμοργός και τελείωσε. Ασχολήθηκε με το τραγούδι. Και έχει γράψει απίστευτα τραγούδια. Αυτά τα τραγούδια τα ερμηνεύει συγκλονιστικά η κυρία Καραμπέτη. Τελειώνουμε λοιπόν με την παλιά του Αγίου Χιλίου και ερχόμαστε τη Δευτέρα σε μια εκδήλωση που δεν είναι αυτούσια φέτος εκδήλωση των Προσπών, αλλά είναι υπό την αιγίδα μας. Αν έχουμε και δύο στη Φλόρινα. Έχουμε και μια αλλαγή στη Φλόρινα. Την Κυριακή έχουμε λοιπόν στη Φλόρινα. Είχαμε τη συναυλία με τον συγκρότημα Μίκη Θεοδωράκη, το έχουμε. Μετά που υπόγειξε το Θεοδωράκη, θέλαμε να κάνουμε εκείνο το βράδυ τις κινηματογραφικές επιτυχίες του συμφέτη, Φέδρα κτλ. Με τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα και την Πολίνα Βουλγαράκη. Δεν ξέρω ποιο κόλλημα προήλθε στον κύριο Λαβρέντη Μαχαιρίτσα. Μας πήρε η κυρία Μαργαρίτα Πεδωράκη χθες και μας είπε ότι θα αντικατασταθεί ο κύριος Μαχαιρίτσας. Ναι, και η κυρία Βουλγαράκη. Τελικά θα έρθει ο Γεράσιμος Ανδρεάτος με την Παπαδοπούλ, μια νέα τραγουδίστρια, πανέμορφη σημειώνω. Είναι εκδοτήσει στι συναυλίε, στι εκδηλώσει που κάνει ο Σούρι Παπαδόπουλο πολλέ φορέ. Μια βελαχνή που τραγουδάει και που είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Αλλά εγώ το σχήμα το θεωρώ λιγότερο δυνατό από το προηγούμενο και θα κοιτάξουμε να προσθέσουμε κάτι σε αυτό το σχήμα. Μπορεί να είναι και η Γιώτα Γιάννα, μπορεί να είναι κάτι άλλο. Θα προσθεθεί όμω κάτι και έτσι ο κύριο Σουρβάνα θα είναι του ίδιου ύψου με τι υπόλοιπε εκδηλώσει. Δεν είμαστε εμεί υπεύθυνοι για αυτό που έγινε. Δεν ξέρω τι με συλλάβει στην Αθήνα. Μάλλον είχε κάποια συναυλία ο κύριο Μαχαιρίτσα που δεν υπολογίσει καλά η Μαργαρίτα. Εν πάση περιπτώσει, εμείς το κάνουμε όπως μπορούμε καλά. Και τη Δευτέρα ερχόμαστε στην Πεγόρικα. Ερχόμαστε στον Άγιο Πεντηλίμωνα. Έχουμε επιχειρήσει από τα παλιά χρόνια με τον Δήμαρχο και με άλλους παράγοντες του Δήμου να κάνουμε ένα φεστιβάλ Πεγόρικα. Ορισμένοι, τολμά να το πω, εγωισμοί, έβλεπαν ότι ένα φεστιβάλ είναι εύκολη υπόθεση. Ένα φεστιβάλ δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση. Και ένα φεστιβάλ δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση, γιατί δεν είναι υπόθεση χρημάτων. Ούτε είναι υπόθεση ποιος το κάνει. Είναι υπόθεση ψυχών που δουλεύουν εκεί. Όταν δεν γνωρίζουν από αυτό το θέμα πολλοί άνθρωποι, δεν μπορούν να το κάνουν παρά να σηκώνουν και πολλά χρήματα. Όταν γνωρίζεις από το θέμα, όπως γνωρίζουν πάνω οι δικοί μου τώρα, εγώ αν φύγω από τη Φλόρινα, αυτοί θα κάνουν φεστιβάλ. Όλοι τους. Είμαι βέβαιος ότι οι εκδηλώσεις μπορούν να γίνουν. Γιατί μάθαμε 28 χρόνια ο ένας από τα λάθη του άλλου. Θέλω λοιπόν να πω ότι ναι, μεν να θέλουμε να κάνουμε φεστιβάλ Λεωρίδας, ακόμα όμως δεν του έχουμε δώσει την ιδιοσυστασία εκείνη που θα το κάνει φεστιβάλ Λεωρίδας. Θα το συζητήσω εγώ με τον Δήμαρχο και με τον Δημοτικό Συμβούλιο του Αμιντέου αυτό το θέμα χωριστά, να δούμε αν είναι το πρέπον, μπορεί να είναι αυτό το φεστιβάλ, αν είναι να είναι ένα κοντά στις πρέσπες, ας το πω έτσι, ή αν θέλουμε να κάνουμε εκεί φεστιβάλ Λεωρίδας, φεστιβάλ Αμιντέου, που θα προστίθεται και οι πρέσπες προσθετικά. Κανένα πρόβλημα δεν έχουμε για τη συνεργασία αυτή εμείς. Όμως η Πάολα που έρχεται εκεί, δεν φοβάμαι να το πω, είναι προσωπική μου επιλογή. Έχω δει ότι έχει αρχίσει να δένεται πάλι ντόρο στην Αθήνα. Έγραψε κάποιο τέστο πρόταγων, μα Πάολα στα πρέσπια. Μήπως του χρόνου να δούμε τον Τάνο. Λοιπόν, είναι άσχητοι άνθρωποι. Η Πάολα είτε το θέλουν είτε δεν το θέλουν, πρώτα πρώτα είναι λαοπρόκλητοι. Όπου και αν πάει, χαλάει ο κόσμος. Είναι μεγάλο πράγμα το λαοπρόκλητο. Δεύτερον, είναι σπουδαία λαϊκή τραγουδίστρια. Είτε το θέλουν είτε δεν το θέλουν, γιατί και εγώ δεν το ήθελα, δεν μου άρεσε καθόλου τα τραγούδια της. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Μπορεί να είσαι τεράστιος τραγουδιστής και να μην έχεις καλό ρεπερτόριο. Όμως αυτά τα τραγούδια που λέει πάρα, βλέπω ότι αρέσουν σε πάρα πολύ κόσμο. Πήγα προχθές στην Νικήτη να δω τι θα μας έρθει εδώ. Καλά, αυτό που είδα εκεί, αν μας έρθει εδώ,
θα το περιμαζέψουμε λίγο, γιατί είναι ένα ξέφρενο πανηγύρι που αρχίζει στις 10 και τελειώνει στις 6 το πρωί. Εμείς έρθουμε στην αυλία, τώρα πώς θα γίνει αυτό να το δούμε. Χορός από τις 10 ως 6 το πρωί. Δεν καταλαβαίνω αυτά που λογούμαστε, γιατί καλούμε την πάρα στις πρέσπες. Την καλούμε γιατί είναι αυτό που σας είπα, γιατί κουβαλάει την παράδοση, ο πατέρας της χειμάνας της είναι στα μπουλούκια και βλέπουμε. Τα μπουλούκια εγώ τα τιμώ. Όλοι οι μεγάλοι ηθοποιοί λέγανε ότι προέρχονται από τα μπουλούκια. Ο Αυλονίτης, Φωτόπουλοι, αυτοί από τα μπουλούκια προέρχονται. Δεν τους εμπόδισε να κάνουν τεράστιες καριέρες. Το πανηγύρι δεν είναι υποτιμητικό. Αυτή τη μίμηση έχει πάει όλα μέσα, που σημαίνει χορό, μυστικά πράγματα μέσα, εκρηκτική ατμόσφαιρα που δημιουργεί. Δεν τα συζητάω λοιπόν. Και ως τραγουδιστή, κατά τη γνώμη μου, πάρα πολύ καλή. Άρα δεν απολογούμαστε για ποιο λόγο. Γιατί τώρα μπήκε εσύ κύριος στην εκδήλωση αυτή. Να σας το πω. Οικονομικά φέτος οι πρέσπες δεν βγαίναν. Τα είδατε, σας τα είπα πριν. Θεωρήσαμε λοιπόν ότι αν πρέπει να βάλουμε ληστήριο σε μία εκδήλωση, πρέπει να το βάλουμε εκεί που θα δώσει ανταπόδοση. Και επειδή ο σύλλογος ο Μακεδονικός του Αγίου Πατελήμωνα από παλιά μου ήθελε να φέρουμε μέρη στήλο κάποιο συγκρότημα να του βοηθήσω, είπαμε αυτό που είναι το πιο ταιριαστό. Την κάνει όμως το Μακεδονικός, αλλά σε αυτό θα μείνουμε ό,τι είναι να μείνει. Δεν κάνει κάτι. Να το πω δηλαδή πάλι πιο ανοιχτά. Οι πρέσπες δεν έχουν έσοδα ποτέ, παιδιά. Είναι σοσιαλισμένες. Καλύπτουν αυτά που είναι να καλύψουν. Και εδώ θα κάνουμε το τεχνικό, την τεχνική συνεργασία μαζί με τον κύριο Θεοδωρίδη, τον κύριο Δήμαρχο. Για να γίνει εξέδρα, σας το λέω τώρα, χθες το απόγευμα με την κυρία Μάτση είχαμε συζήτηση 10 λεπτών, τον βγάλαμε από σύσκεψη με τον αρχηγό του ΓΕΣ. Δεν θυμάμαι το όνομά του παραγγελία. Αφού του είπα, φανταστείτε, έχω αρχίσει να έχω λίγο αλσχάιμερ, συγχωρέστε με, φανταστείτε όταν του είπα σε μια στιγμή, του λέω, σας προσκαλώ κύριε αρχηγέ, του λέω, στις φετινές πρέσπες, για να δείτε τι μαγικά πράγματα κάνουμε εκεί πέρα πάνω. Και γυρίστηκε και μου λέει, μα ήμουν εκεί κύριε Γιάννη πέρσι. Με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Εγώ δεν ξέρω καλύτερα από όλους τι κάνετε εκεί πέρα πάνω. Ό,τι θέλετε θα το έχετε. Αυτή τη φράση την λέει εύκολα ένας αρχηγός Γενικού Επιτελείου Στρατού. Ό,τι θέλετε θα το έχετε. Λοιπόν, θα μας κάνουν τη βοήθεια για να φτιάξουν μια σπουδαία εξέδρα ο στρατός. Για τα υπόλοιπα που χρειάζονται να τα φτιάξουμε όλοι εμείς. Και εγώ θα δώσουμε. Και εμείς θα δώσουμε υποστήριξη. Και εσείς θα δώσετε τα βοήθεια. Και θα κάνουμε μια βραδιά για να μάθουν τη Μεγορίκηδα. Όχι την Πάολα. Εμείς την εκδήλωση την κάνουμε για την Μεγορίκηδα, την κάνουμε για τον Άγιο Βενεδίμο, την κάνουμε για τα Μίντεο. Και θα τη συνδυάσουμε και με τα προϊόντα της περιοχής και με όλα αυτά, κρασιά, μουσεία του Περιάς που ακούω ότι έχουμε και που δεν τα ακούω πουθενά. Μουσείο του Περιάς δεν υπάρχει ούτε παγκόσμια εφεύρεση. Δηλαδή χαίρομαι πολύ που την είχαν οι Ναομίδες, αλλά πόσα χρένεται μουσείο του Περιάς. Δεν σκέφτουν κατακτήσει τον κόσμο. Όπως ο Μεγαλέξαρδο, α πούμε, μουσείο του Μεγαλέξαρδο, αλλά κάνουμε και ένα μουσείο του Περιάς. Λοιπόν, είναι ωραίο όμως γιατί πραγματικά στην Αθήνα γίνεται γαμός. Θα διαφημίσουμε λοιπόν τα προϊόντα μας, ξινό νερό, κρασιά που η περιοχή είναι γεμάτη, όλα αυτά θα βρούμε τρόπο εμείς. Ο Δήμητρης έχει κληθεί και για τα πολιτιστικά, αλλά εδώ έχουμε τοπικά συγκροτήματα που θα συμμετέχουν όλα, όπως είπαμε, κυρίως από εδώ, από αυτή την περιοχή, Αμίντο, Φιλώτας, ό,τι μας υποδείξετε, θα γίνουν εντυπωσιακά πράγματα εκείνο το βράδυ. Και στο τέλος της αυλίας η κυρία Γιώτα Γιάννα θα παίξει μόνη της με φυσαρμόνικα ένα τραγούδι μαζί με την Πάολα, πιστεύω να την πείσω την Πάολα, για να γίνει ακόμα πιο ωραίο το βράδυ. Αυτό είναι το φετινό πρόγραμμα. Πλούσιο όπως ακούτε. Με 70% να γίνεται εδώ, στο Δήμο Μηδέου, και 30% στο υπόλοιπο μέρη. Κλείνω λέγοντας ότι ο Δήμαρχος έχει βοηθήσει πάρα πολύ όλα αυτά τα χρόνια, λέγοντας ότι και οι συνεργάτες του εργάζονται κατά ποσά, αναφέρω από και ένα μεγάλο έβγε στους δικούς μου συνεργάτες που είναι παρόντες εδώ τώρα και ο κύριος Σουμπάνης στον Ταμίλιο, εθελοντισμός παιδιά σε όλο το μεγαλείο. Θέλω ένας πρεσβιώτης μια μέρα, ένας πρεσβιώτης γιατί παρακολουθεί οι πρέσπες εδώ τους αφήνουμε λεφτά, να μου φέρει μια απόδειξη που να λέει ότι ένας από τα μέλη του ΔΣ έχει καρποθεί ένα γρό, έχει κερδίσει τη ζωή του πέρα από τον αγωνίζεται για αυτόν τον ωραίο σκοπό. Να μου φέρει ένα μικρό παράδειγμα. Δεν υπάρχει. Αυτοί οι άνθρωποι το κάνουν αυτό, τους κουβαλάμε εκεί με τις ώρες, δουλεύουν γιατί τους κάνει κέφι. Τους αρέσει. Αυτό θα πρέπει να το καταλάβουν, να το μιμηθούν κι άλλοι. Γιατί οι πέσπες θα επεκταθούν, εγώ θα τελειώσω με τη ζωή μου, εύχομαι να μείνω κι εγώ λίγα κι ακόμα. Θα πάρουν άλλοι αυτόν το μεγάλο θεσμό. Και είπα με τον κύριο Κοσκόπου, πρέπει να στον αναφέρω ξανά τη μαζιά, έγινε συνάντηση, επιτέλους θα συνεργαστούμε όλοι μαζί.
και θα πιστέψουμε και οι τρεις μας, οι τρεις δήμαρχοι και εγώ και το Συμβούλιο, πώς θα γίνουν οι πρέσπες να έχουν χρηματοδότηση από κρατικό και από ευρωπαϊκό οργανισμό μόνιμα. Αν το βρούμε και αυτό, θα έχουμε προσφέρει στον νομό μας τεράστια υπηρεσία. Αυτά από μένα. Προσιάσει, όπως εδώ και 20 χρόνια, ο Αλέξης Κοστάλας, αυτός κι αν είναι εθελοντής. Έπειτα για τον Κοστάλα του δίνουν πολλά χρήματα για να πάει να κάνει ένα σπιτάζ στο ραδιόφωνο, γιατί φωνή θεωρείται εξαιρετική. Το ξέρω εγώ ότι για να κάνει ένα σπιτάζ ο Κοστάλας παίρνει 1000 ευρώ στο κάθε. Πράγμα που σπικάρει. Δηλαδή να διαβάσει ένα κείμενο 5 λέξεων. Και έρχεται εδώ 20 χρόνια. 26. 20, 23. 26 λοιπόν χρόνια. Τον παίρνουμε με ένα ταξί από την. Το μόνο που ζητάει είναι από την Λευκάδα. Και μετά τον παίρνουν στην Αλεξανδρούπολη και πάει. Έρχεται εδώ, κάθεται στον Άγιο Αντίλιο σιωπηλό. 4-5 μέρες κοιμάται εκεί, όσο βράδυ είναι πρέσπες, και δεν ζητάει τίποτα. Και έχουμε μια εθνική φωνή, ας το πούμε. Η φωνή του είναι εθνική φωνή, την οποία έχει δώσει και αυτή στο φεστιβάλ, για να μην κρυβόμαστε, τη δική τη ομορφιά. Ξέχασα κάτι άλλο. Όχι. Αν υπάρχουν ερωτήσεις στον κύριο Δήμαρχο, σε μένα.